Χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι! Χρόνια πολλά! Και καλή εβδομάδα, είμαστε εδώ ολοζώντανα, ολοζώντανα, να το τονίσουμε αυτό, για στα φωτορέν έτσι. Το κλίμα είναι λίγο πιο χριστουγεννιάτικο, αν δείχνουμε και το δεντράκι, τα φωτάκια και όλα αυτά, είναι πιο χριστουγεννιάτικο. Και πρέπει να το κρατήσουμε έτσι, γιατί σας έχω φέρει και από ένα δωράκι, θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Ξέρετε, εντάξει, Χριστούγεννα, ένα πηγαψό, ένα πήρα από ένα δώρο στον καθένα. Τι κάνει, τι κάνει, τι κάνει ο άνθρωπο. Εμεί τόσο υποχρεωτικό, ξέρετε. Εγώ έχω και μια θεωρία όσον αφορά τα δώρα. Δηλαδή, με ενοχλούν πάρα πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγωκεντρικοί στα δώρα του. Ναι, και αγοράζουν κάτι στον άλλο το οποίο αντικατοπτρίζει. Ναι, παιδί μου, δηλαδή, αντί να σκεφτεί. Ορίστε, Γιάννη, αυτό για σένα. Ορίστε, Χρήστο μου. Ορίστε, Στάθμου. Αντί να σκεφτεί τι θέλει ο άλλο, τι αρέσει στον άλλον, σκέφτεσαι ουσιαστικά τον εαυτό σου και το δώρο σου έχει μια εγωκεντρική διάθεση. Αυτό με εκνευρίζει αφάνταστα εμένα. Οπότε πήρα κάτι που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει, κάτι το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας. Αν θέλεις, Θοδωρή, Θεόφιλε, αν θέλεις έλα λίγο να το δείξεις και από κοντά. Να δώσουμε λίγο φώτα όπως για να το δούμε. Όχι, 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 να το πατήσουμε το κουμπί, φωτίζεται, φωτίζεται, έχει κουμπί στα πλάγια και φωτίζεται στα πλάγια. Αχ, σας πήρα αυτά τα καταπληκτικά μπρελόκ. Παναγία μου. Αυτά τα καταπληκτικά μπρελόκ που είμαι σίγουρος ότι τα είχατε ανάγκη. Βέβαια, ναι, και το δικό μου φαίνεται πιο πολύ το δικό μου. Πολύ ωραίο είναι, έχω και κανάκι, πάμε μια βόλτα. Είσαι 9 φορές ανόητος. Και τώρα μπορούμε να ανοίξουμε τα φώτα, κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραίο είναι, Αντώνη.